Μένουμε στο θέμα, μένουμε στο ΠΑΣΟΚ. Μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας. Κύριε Κουσούλη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτή την. Πλέον έχουμε και δείγμα γραφής. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε το αποτέλεσμα, ξέρουμε ότι η επανεκλογή του κύριου Ανδρουλάκη είναι υπαρκτή. Έχουμε και το δείγμα γραφής, που είναι το πώς θα πορευτεί, με ποια στελέχη το ΠΑΣΟΚ από εδώ και έπειτα. Αυτό. Σήμερα έχουμε μια εκδήλωση, όπως το περιγράφεται, δηλαδή της βούλησης του κυρίου Ανδρουλάκη, για μια πιθανή πορεία και ενδυνάμωση, όπως λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Για το ΠΑΣΟΚ σήμερα και οι τελευταίες αυτές ημέρες έχουν έτσι ένα ενθουσιαστικό στοιχείο, έως ενθουσιαστικό στοιχείο σε βαθμό εντυπωσιασμού, αλλά όλα αυτά θα κριθούν στο χρόνο. Ο εντυπωσιασμός δεν έχει ανθεκτικότητα, ανθεκτικότητα έχει ο χρόνος. Δηλαδή όλα θα δοκιμαστούν. Συνεπώς ας ευχηθούμε καλή πορεία, παρά το γεγονός ότι τα πραγματικά δεδομένα, και εκεί πρέπει να καταφεύγουμε, και αυτά πρέπει να επικαλούμαστε, και ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα, πού βρίσκεται, κύριε Χαρίτο, η πραγματική πολιτική ζωή. Αν θέλουμε να την ψάξουμε, πού θα την ψάξουμε? Στις δηλώσεις, στις ανακοινώσεις, στα γραφεία των κομμάτων? Βρίσκεται μόνο στην κάλπη. Θα πάμε στην κάλπη και θα δούμε οι πολιτικές αυτές δυνάμεις πώς καταγράφονται στην κάλπη. Και κάνω μια δυσάρεστη υπενθύμηση ότι πριν από λίγους μήνες το ΠΑΣΟΚ πήρε περίπου 500.000, 507 αν θυμάμαι έτσι, με σχετική ακρίβεια, και είχε μεγάλη απώλεια ψηφοδελτίων από τις προηγούμενες εκλογές. Και υπάρχει και πλανάται πάντα ένα ερώτημα, γιατί συμβαίνει αυτό? Θα μου επιτρέψετε ένα ερώτημα εδώ. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει μια δυσαρέσκεια στην κοινωνία. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια για την οικονομική πολιτική, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για την υγεία, για την παιδεία, για μια σειρά από άλλα ζητήματα. Έρχεται να προστεθεί ένας προβληματισμός για τα εθνικά θέματα το τελευταίο διάστημα. Όλα αυτά με δεδομένο ότι ο κόσμος δεν βρίσκει αποκούμπι, δεν βρίσκει δηλαδή κάτι διαφορετικό, ένα από τα κόμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που να θεωρεί ότι μπορεί να τον εκφράσει ως κόμμα εξουσίας. Το άνοιγμα που κάνει στα πρόσωπα ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή σηματοδοτεί κάτι διαφορετικό από το πριν? Είναι ικανό? Έχει μέσα του μια τέτοια προσπάθεια. Μου επιτρέπετε να αναδιατυπώσω αυτό που είπατε. Υπάρχει μια διαβρωτική δυσαρέσκεια. Δεν υπάρχει απλώς δυσαρέσκεια. Και αυτή η διάβρωση, η οποία συντελείται καθημερινά, τη βλέπουμε στην καθημερινή ζωή, αφορά κυρίως την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι ένα διαχειριστικό σχήμα και όχι πολιτικό σχήμα, και ούτε σε αυτό στο μέτωπο, δηλαδή της διαχείρισης, δεν μπορεί να τα πάει καλά. Με την έννοια λοιπόν αυτή, η συνθήκη είναι πάρα πολύ ευνοϊκή για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερα για το ΠΑΣΟΚ, αφού στην πραγματικότητα είναι μόνο του στην αντιπολίτευση, ως κύριο κόμμα, με δεδομένο το γεγονός την αποσυναρμολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό θα κριθεί στην πράξη. Δηλαδή το γεγονός ότι, κατά τη γνώμη μου, η επιλογή του κυρίου Ανδρουλάκη σήμερα έχει δεξιά στοιχεία μέσα της, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, έτσι, δεν μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, αλλά για να συνεννοηθούμε, είναι δηλαδή βαθύτερα με την αίσθηση του Χάρη Δούκα, έτσι. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Δούκας, ναι, αλλά αυτή την εκτίμηση έχω. Με την έννοια δηλαδή ότι θεωρεί ότι από την πλευρά του κέντρου και προς τα δεξιότερα, και όχι στα αριστερότερα, θα ενδυναμωθεί εκλογικά. Όλα αυτά είναι υποθέσεις, ξέρετε, που υποχρεωτικά κάνει κάποιος που παίρνει αποφάσεις, δεν γνωρίζει το μέλλον, και όλα θα κριθούν στην πράξη. Αλλά ποια είναι αυτή η πράξη, κύριε Χαρίτο? Η πράξη είναι η ευρύτερη συνθήκη που έχει διαμορφωθεί στη χώρα. Δηλαδή, κανένα κόμμα δεν μπορεί να διαμορφώσει τη συνθήκη επειδή μπορεί να βγάλει μια ανακοίνωση ή να κανονίσει ένα πολιτικό κέντρο ή να ορίσει εκπροσώπους που θα αποτελούν μια σκιώδη κυβέρνηση. Η ευρύτερη συνθήκη είναι η ορμή του ποταμού. Και η συζήτηση πρέπει να γίνεται για την ορμή του ποταμού. Και ποια είναι η ορμή του ποταμού σήμερα που οι πολιτικές δυνάμεις δεν θέλουν να την αγγίξουν? Είναι, μου επιτρέπετε μερικά πράγματα να πω. Οπωσδήποτε η διαβρωτική ακρίβεια που συνδέεται με την καθημερινή ζωή. Υπάρχει όμως κάτι, κατά τη δική μου εκτίμηση, βαρύτερο και εξαιρετικά, θα έλεγα, αποσυναρμολογητικό για την κοινωνία. Είναι η επέλαση της βίας. Στην ελληνική κοινωνία σήμερα υπάρχει μια διάβρωση της βίας. Η βία έχει εγκατασταθεί στο κοινωνικό σώμα, το έχει διαποτίσει όπως η βροχή το χώμα, και
οι πολιτικές δυνάμεις που είναι η κύρια υποχρέωσή τους ελέγχου της βίας απέχουν από αυτό το μέτωπο. Και βέβαια κυρίως απέχει η κυβέρνηση που έχει την κύρια ευθύνη και διανύει τον έκτο χρόνο της διακυβέρνησης. Όταν λοιπόν έχουμε τη διάβρωση της βίας, τι έχουμε στην πραγματικότητα? Έχουμε την ήττα της πολιτικής. Γιατί τι είναι η πολιτική, κύριε Χαρίτου? Είναι ο θεσμικός έλεγχος της βίας. Θα υπάρχει πάντα βία στην κοινωνία, δεν μπορεί να εξαλειφθεί η βία. Η βία είναι μια αρχαίγονη εναπόθεση και θα μας παρακολουθεί στη διαδρομή. Η υποχρέωσή μας είναι, εφόσον εργαζόμαστε πολιτικά και όχι εξουσιαστικά, να ελέγχουμε τη βία. Η κυβέρνηση αυτή έχει παραιτηθεί από το μέτωπο της βίας. Και η βία, ξέρετε, είναι καθημερινό φαινόμενο. Παράδειγμα, υπάρχει βία στους δρόμους. Υπάρχει εξωφρενική, εξοργιστική βία στους δρόμους. Αυτό μιλάει για τον σύγχρονο Έλληνα, τον ανθρωπολογικό τύπο του σύγχρονου Έλληνα, ο οποίος πλέον έχει αποσυρθεί από την κοινωνική λειτουργία και επιχειρεί να λύσει τα προβλήματα ιδιωτικά, μόνος του. Ακόμη και όταν παραβιάζει ένα φανάρι, δεν περιμένει την κανονική λειτουργία των πραγμάτων και δίνει το δικαίωμα στον εαυτό του να παραβιάσει το στόπ. Η θεωρία έχει μια καταπληκτική πρόταση, κύριε Χαρίτο. Εμένα με κατηγορούν ότι είμαι θεωρητικός, αλλά δεν είμαι. Κάνουν λάθος οι άνθρωποι. Με κατηγορούν, είμαι άνθρωπος της πράξης. Μια φοβερή πρόταση και λέει: το μικρό μιλάει για το μεγάλο. Αν δηλαδή καθίσει σε έναν δρόμο κανείς και παρατηρήσει, μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και να γράψει πολλά βιβλία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Να πάμε σε αυτό, στο μικρό και στο μεγάλο. Αν εκλάβουμε ως αξίωμα ότι η κυβέρνηση εμένει στην πολιτική την οποία ακολουθεί και κυρίως το κομμάτι που λέγεται οικονομία, που δεν φαίνεται να κάνει πίσω εκεί και με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι θέλει να συνεχίσει να πορεύεται. Ποιος είναι ο πολιτικός, ποιο είναι το πολιτικό κεφάλαιο, ποιος είναι ο πολιτικός χρόνος τον οποίο διαθέτει η κυβέρνηση χωρίς να κάνει προσαρμοστικές αλλαγές στην πολιτική την οποία ασκεί και αν αυτός ο πολιτικός χρόνος που απομένει στην κυβέρνηση είναι ικανός για την αντιπολίτευση για να ξανασυστηθεί στους πολίτες? Ναι, τυπικά είναι το 27. Έχω διατυπώσει πάρα πολύ και με τα κείμενά μου και με τις δημόσιες παρουσίες μου ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα. Δεν έχω κάποια βεβαιότητα, μια υπόθεση διατυπώνω. Γιατί η συνθήκη για την κυβέρνηση θα γίνεται όλο και δυσκολότερη. Συνεπώς θα αναζητήσει ένα δρόμο διαφυγής πριν συναντηθεί με την τελική φθορά της. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επελάβνουσα φθορά, η οποία καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να ανακοπεί. Και δεν έχει σχέση, ξέρετε κύριε Χαρίτο, κατά την εκτίμησή μου, μόνο με την τρέχουσα κατάσταση. Έχει σχέση με την ευρύτερη συνθήκη, με το γεγονός δηλαδή ότι το κυβερνητικό σχήμα το σημερινό απόλυσε την εμπιστοσύνη και πάλι καταφεύγουμε στην κάλπη, δηλαδή η απώλεια της εμπιστοσύνης πώς καταγράφεται στο κυβερνητικό σχήμα, μεγάλη αποχή και χαμηλό ποσοστό. Αυτό δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να ανακτηθεί. Συνεπώς η ίδια η κυβέρνηση, το ίδιο το κυβερνητικό σχήμα θα επιταχύνει το βηματισμό του και θα φέρει πιο κοντά τις εκλογές. Επειδή, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη συνθήκη. Μάλιστα. Λοιπόν, να μην το αφήσω, να το ρωτήσω και αυτό, αν θέλετε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να ρωτήσω την αίσθησή σας σε σχέση με τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μπορούν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ να τον φέρουν ξανά στο προσκήνιο? Να τα πω κωδικοποιημένα λίγο, νομίζω τα έχουμε ξαναπεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πολιτικό φαινόμενο. Ήταν όμως ταυτόχρονα προϊόν της κρίσης και πολιτικός παροξυσμός. Καθώς η συνθήκη μεταβλήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να μεταβάλει τον εαυτό του μέσα σε αυτή τη συνθήκη, τον παρέσυρε η ορμή αυτής της μεταβολής. Και κατά την εκτίμησή μου, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ανασυσταθεί. Μάλλον θα διασπαστεί από ό,τι υποθέτω και θα μείνουν δύο μικρά κόμματα στον πρώην χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά η πολιτική μας κατάσταση, η πολιτική μας πραγματικότητα πάει σε ένα κατακαιρματισμό. Θα πάμε σε μια, μετά την κρίση εμπιστοσύνης, κρίση αντιπροσώπευσης, κρίση διακυβέρνησης, ενδεχομένως και επαναληπτικές εκλογές προς μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας. Ελευθέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας, ευχαριστώ για την παρουσία μου στο Δελτίο.